καλημέρα σας. Λοιπόν, για το κέντρο διαβίου μάθησης της Πρέβεζας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη. Δεχόμαστε τις αιτήσεις. Η αίτηση βρίσκεται στο site του Δήμου της Πρέβεζας. Θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την κατεβάσουν από εκεί. Και ούτως ή άλλως και, και αρκετά site όλοι μου δημοσιεύουμε. Και εμείς στο δικό μας site έχουμε την αίτηση online, όποιος θέλει να την κατεβάσει. Βεβαίως, ναι. Υπάρχουν διαθέσιμες παντού οι αιτήσεις. Λοιπόν, τα μαθήματα που θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι αρκετά για το Δήμο της Πρέβεζας. Μπορούν να δημιουργηθούν αρκετά τμήματα. Θα μπορούν να τα δουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της αίτησης. Έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μέχρι 3 τμήματα που μπορούν να παρακολουθήσουν. Τα μαθήματα αυτά θα είναι εντελώς δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι δεν επιβαρύνονται με κανένα τρόπο. Μέσω της αίτησης έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν ημέρες και ώρες που μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Το πρόγραμμα δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά θα λάβουμε υπόψη τις μέρες και τις ώρες που προτείνει ο κάθε εκπαιδευόμενος. Στο τέλος της εκπαίδευσης θα χορηγείται μια βεβαίωση παρακολούθησης και τα μαθήματα θα γίνονται στο δεύτερο λύκειο της Πρέβεζας. Στο δεύτερο λύκειο. Από ό,τι βλέπουμε, τα μαθήματα που υπάρχουν, τα προγράμματα που υπάρχουν είναι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνική γλώσσα, πληροφορική, αγροτική, οικονομία, γεωπονία, διακόσμηση, ελληνικός πολιτισμός, ευρωπαϊκός πολιτισμός, αγωγή υγείας, πρώτες βοήθειες, κοινωνική εργασία, κοινωνιολογία, λογιστική, νομικές επιστήμες, οικονομικές επιστήμες, παιδαγωγικά, περιβάλλον, τοπική ιστορία, τουρισμός και ψυχολογία. Βεβαίως, ναι. Μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για όλα αυτά τα μαθήματα. Κυρία Στήλιου, σε αυτά τα μαθήματα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή όποιος θέλει, απευθύνεται σε όλους? Απευθύνεται σε όλους, αρκεί να είναι ενήλικες, οποιαδήποτε ηλικίας και οποιαδήποτε μόρφωσης. Αυτά που μας είπατε είναι του Δήμου Πρέβεζας. Σε ποιες γίνεται και σε άλλες περιοχές εδώ της ευρύτερης περιοχής, σε άλλες πόλεις? Θα μπορούν να γίνουν μαθήματα και στη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγου και Λούρου. Επίσης, τα κέντρα διαβίου μάθησης λειτουργούν και στο Δήμο της Πάρκας και στο Δήμο του Ζηρού. Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Βεβαίως, και έχουν συγκεντρωθεί αρκετές αιτήσεις. Έχουμε ξεκινήσει μόλις 2 μέρες και οι αιτήσεις είναι αρκετές. Υπάρχει συμμετοχή. Υπάρχει συμμετοχή. Να σημειώσω βέβαια ότι θα τεθεί η σειρά προτεραιότητας. Οπότε θα πρέπει να επισπεύσουν. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αυτή την αίτηση, να μπουν στη διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει λόγος να χάνεται και ο χρόνος. Άλλωστε να ξεκινήσουν σιγά-σιγά να οργανωθεί. Όχι βέβαια. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Πότε το προγραμματισμός τώρα ποιος είναι, πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα? Ακριβώς δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσουν, γιατί το κάθε τμήμα θα πρέπει να συμπληρώνει τον ελάχιστο αριθμό των εκπαιδευόμενων και να ξεκινάει. Μάλιστα. Οπότε δεν έχουν οριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στήλιου, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.